Μέσα από αυτή. Πολύ ωραία. Και τον Εθέρα. Δώσε στον, στον κύριο που θέλει να με κάτι. Μπορείστε. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Είπε η κυρία προηγουμένως. Αν θέλετε, σηκωθείτε να σας βλέπουν και ο κόσμος και οι τηλεθεατές. Ναι, καλησπέρα σας. Είπε η κυρία προηγουμένως ότι ο χριστιανισμός αφόρησε την αρχαία ελληνική γραμματεία. Η οποία όμως, ως γνωστό, διασώθηκε από τους Βυζαντινούς. Οι οποίοι ήταν χριστιανοί. Οπότε είναι λίγο περίεργο αυτό. Αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ είναι το εξής σχετικά με τα ονόματα των 12 θεών. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, που είναι ο πατέρας της ιστορίας, τα ονόματα αυτά οι αρχαίοι Έλληνες τα πήραν από την Αίγυπτο. Τα περισσότερα. Των θεών. Και μάλιστα μετά από έγκυο σωματιών των αδελφών. Τον Ποσειδώνα τον πήραν από τη Λιβύη. Αυτά λέει ο Ηρόδοτος. Αυτά λέει ο Ηρόδοτος. Και αφού τα γράφει ο Ηρόδοτος, μα τι να παραπλάνει, στο Ηρόδοτο ιστορία. Δύο λεπτά. Και πέρα από. Είναι δύο λεπτά, μην το κάνει. Δεν ξέρω. Το λέει ο Ηρόδοτος. Το λέει ο Ηρόδοτος. Λοιπόν, ένα λεπτό, παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα λεπτό, δεν κάνει μιλήσει τώρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, μην το κάνουμε εδώ πέρα καφενείο. Δεν είναι η καφενή εδώ πέρα να πλακωνόμαστε και να λέμε. Ο καθένας λέει τι, αυτό που θέλει να πει, κρίνεται. Ο άλλος μπορεί να έχει μια άλλη άποψη διαφορετική, επίσης κρίνεται. Άρα λοιπόν μην απαντάτε αν είναι σωστό ή λάθος. Πέστε σε αυτό που έχει να πείτε και εκτίθεστε και κρίνεστε. Παρακαλώ. Πολύ. Θέλω να ρωτήσω και το εξής. Ότι εφόσον ήρθαν οι 12 θεοί προκειμένου να βοηθήσουν τον άνθρωπο, γιατί ο Δίας έκανε τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα. Όπου πήγε ο Προμηθέας, διμήνυσε στον Δευκαλίωνα ότι πρόκειται να γίνει αυτός ο κατακλυσμός και γλίτωσε. Ωραία. Επίσης δεν δίνανε τη φωτιά. Βάζετε ένα ερώτημα. Πήγε κρυφά ο Προμηθέας, ας πούμε, και την έδωσε. Βάζετε ένα ερώτημα. Δεν είναι ένα ερώτημα. Θέλει να απαντήσει κανείς το ερώτημα, ναι, ναι. Δεν, οι χριστιανοί έχουν έναν κατακλυσμό. Όχι, ενώ το Δευκαλίωνα. Μισό λεπτό. Οι Έλληνες γνωρίζουν τέσσερις και δεν πιστεύανε ότι το έκανε ο Δίας, αλλά πιστεύανε ότι είναι φυσικά φαινόμενα. Δεν κατάλαβες, αγόρι μου, ότι που είπαμε πριν, ότι οι θεοί των Ελλήνων συμβολοποιούν ιδιότητες και δυνάμεις της φύσεως και αξίες της κοινωνίας. Το καταλαβαίνεις αυτό? Όσον αφορά για την προέλευση από την Αίγυπτο, για να μπορώ εγώ να πάρω κάτι από εδώ, πρέπει να μπορώ να το βρω αυτό που πήρα και το λέω εγώ εκεί. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις αυτό. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω αυτό που διάβασα στον Ηρόδοτο. Ναι, λοιπόν. Που λέει ότι αν εγώ έχω ονοματοποίηση Ρα, αν έχω Οσιρή, αν έχω Αμενχοτέπ, πες το μου να το ξέρω. Αλλά εγώ δεν έχω τέτοια πράγματα. Εγώ λέω ότι λέει ο Δία. Ο Ηρόδοτος είναι ένας χρονικογράφος ο οποίος γράφει πράγματα που άκουγε σε ταξίδια. Κάποια από αυτά είναι πραγματικά γιατί τα είδε, κάποια τα άκουσε. Εντάξει, και σήμερα εδώ, δες την τηλεόρασή σου το πρωί να δεις πόσα πράγματα και τι παραπληροφόρηση υφίστασε που τα ζεις κιόλας. Σκέψου να δεις, να τα ακούς και να μιλάς για πράγματα που επεμβαίνουν και πάρα πολλές άλλες ανάγκες εκείνου του ανθρώπου. Έτσι. Πάμε σε ένα άλλο.